βεβαίως. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους δύο σας. Το περιμένατε ότι θα είσαστε υποψήφια, ήταν κάτι ξαφνικό, ήταν τελευταία στιγμή, ήταν μεθοδευμένο, τι ήταν? Είναι σπουδαίο πάντως. Είναι πολύ σπουδαίο, πρέπει να σας πω. Καλά, θα μας πείτε τις εμπειρίες σας, βέβαια. Αλλά θέλω να πω ότι σας είχε πάρει στο μυαλό, ας πούμε, θα είσαι το κεντρικό πρόσωπο μιας μεγάλης μάχης. Εσείς την έχετε πει μάχη των μαχών, μάχη νομίζω. Μάχη των μαχών και το πιστεύω. Δεν ναι, το λέω καθαρά για να βγει ατάκα στον τηλεοπτικό χρόνο. Είναι μία απόφαση η οποία πρέπει να σας πω ότι δεν πάρθηκε κάτω από κανένα καθεστώς πίεσης. Τη θεωρώ πολύ τιμητική, γιατί θεωρώ ότι αν και εφόσον βρεθώ και βρεθούμε στην περιφέρεια Αττικής, στη διοίκηση της περιφέρειας Αττικής, θα γίνει μια σπουδαία αρχή. Και όσον αφορά την ίδια την αρχή, δηλαδή τη διοίκηση, το πώς θα διοικηθεί η περιφέρεια Αττικής, και όσον αφορά ολόκληρη τη χώρα. Δηλαδή θα μπορώ να πω, θα μπορούμε να πούμε ως Έλληνες πολίτες ότι αρχίζουμε. Και γι' αυτό θέλω να σας πω ότι δεν έκανα καθόλου δεύτερες σκέψεις όταν μου έγινε αυτή η τιμητική πρόταση για να την αποδεχτώ. Mm-hmm. Τι διαφορετικό είναι τώρα αυτή η προεκλογική εκστρατεία που έχει αρχίσει εδώ και κάνα δύο μήνες, αν δεν κάνω λάθος. Τρέχετε. Από εδώ και από εκεί. Ένα μήνα είναι από τότε που ανακοινώθηκε. Από τότε που ανακοινώθηκε η δική μου υποψηφιότητα, ναι. Βεβαίως χάσαμε αρκετό χρόνο μέχρι να δούμε, και ακόμα δεν έχει ξεδιαλύνει το τοπίο ποιοι θα είναι οι ανθυποψήφοι. Μην ξεχνάτε ότι για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα παιζόταν ένα παιχνίδι, εσείς το αντιμετωπίσετε εδώ, mm-hmm. με το αν θα πρέπει να βρούμε τεχνοκράτες, αν θα πρέπει να βρούμε ακυδεμόνευτους, αν θα πρέπει να βρούμε ακομμάτιστους. Πήγαινε, ερχόταν πολλοί κόσμος στη Συγκρού και στο Μέγαρο Μαξίμου. Εν τέλει, με τα πολλά, εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας είναι ο κύριος Κουμουτσάκος. Αναμένεται να δούμε τι θα κάνει ο απερχόμενος περιφερειάρχης. Μπορεί να μην το λέει ακόμα, αλλά δεν. Πάντως για να σας... Ναι, αλλά ως τι θα είναι, ως θα έχει κάποια στήριξη, με το μανδύα του τεχνοκράτη, θα είναι με το μανδύα του ακομμάτιστου, με ποιο μανδύα θα είναι. Νομίζω ανεξάρτητος. Ναι, κύριε Οικονομέα, αλλά λέω ότι είναι εν τέλει πολύ αντιπολιτική ρητορία αυτή η λογική που θέλει για τις αυτοδιοικητικές εκλογές έφνης να ψάχνουμε τεχνοκράτες και ακομμάτιστους, διότι καταλήγει σε μια λογική ότι όλοι είμαστε το ίδιο, με τον ίδιο τρόπο θα διαχειριστούμε τα πράγματα. Ισχυριζόμαστε ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Και σε τελευταία ανάλυση, ξέρετε, επειδή και η χώρα είναι μικρή και δεν έχουμε όλοι μνήμη χρυσό ψαρού, δεν μπορεί ξαφνικά άνθρωποι οι οποίοι, η επιλογή τους ήταν ούτε ο Οικονομέας, ούτε ο Καμπουράκης, ούτε η Δούρ θα τους απαγορεύσει, να έχουν υπάρξει στην πολιτική ζωή του τόπου για δεκαετίες με συγκεκριμένη ταυτότητα κόμματος, και ξαφνικά, επειδή το κόμμα τους καταβαραθρώνεται, να φορούν τον μανδύα του ακομμάτιστου. Αυτά... Ναι. Ευτελίζουν περαιτέρω την πολιτική αντιπαράθεση και βαθαίνουν την κρίση δημοκρατίας που έχει η πατρίδα μας και την απαξίωση των πολιτών απέναντι στην πολιτική παρέμβαση που πρέπει και οφείλει να έρχεται και από τα κόμματα. Εντάξει, αλλά ξέρετε κάτι, αν ας πούμε ο Σγουρός, για παράδειγμα, έχει ήδη θητεία και έχει μια γνώση παραπέρα και έχει κάνει και πέντε πράγματα και λέει ότι έχει πέντε επιχειρήματα, λογικό είναι τώρα να μένει περισσότερο σε αυτά παρά το ότι ήταν στο Πασόκ μέλος και στέλεχος όπου το στήριζε το Πασόκ. Εντάξει, η κυρία Δούρου όμως λέει κάτι σωστό, ναι, ότι τώρα τελευταία τα θυμηθήκαν όλοι τα χρήματα και την άδεση. Γενικά φαντάζομαι ότι δεν διαφωνείτε στο να υπάρχουν ακομμάτιστες προσωπικότητες. Γενικά, αλλά όχι όμως εξ ανάγκης. Η εξανάγκηση με περίσσια υποκρισία. Να καταλήξουμε εδώ οι τρεις μας το εξής. Ότι αυτή η ιστορία περί τεχνοκρατών, καταρχάς τη βιώνουμε στο πετσί μας, κύριε Οικονομέα και κύριε Καμπουράκη, τι σημαίνει τεχνοκράτες στην πολιτική. Έχουμε τα τελευταία 4 χρόνια αρκετούς υπουργικούς στόχους και δεν έλυσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα και οι πολίτες της. Αλλά να πούμε ότι αν είναι έτσι, αν δηλαδή κάποια κόμματα και κάποιοι υποψήφοι δεν κατόρθωσαν να δημιουργήσουν εκείνη την εικόνα που τη θεωρούν ότι είναι ελκυστική προς τους πολίτες, και εγώ λέω εν τέλει είναι μια εικόνα εξαπάτησης και έχουμε εξαπατηθεί αρκετές φορές, τότε μην καταλήξουμε στο ότι να καταργήσουμε και τις αυτοδιοικητικές εκλογές και να ορίσουμε κάποιους καλούς διαχειριστές, οι οποίοι τι να κάνουμε, αφού όλοι το ίδιο μπορούν να κάνουν και δεν υπάρχει διαφορά. Εντάξει, τώρα αυτό έχει άλλη ανάγνωση όμως, γιατί άνθρωποι τόσοι, ας βάλουν τα κόμματα που είναι υποψήφιο για να μην ψάχνουν για καλούς διαχειριστές.
Γιατί μερικές φορές και στις τοπικές κοινωνίες, ναι, ο καλός διαχειριστής δεν είναι κακό πράγμα. Όχι, όχι, με συγχωρείτε. Έτσι, αλλά ναι, λέω ότι η διαχείριση. Αν έχει και πολιτική διάσταση η συμπεριφορά του, τόσο μεγάλο. Κύριε, η διαχείριση σπουδαίων προβλημάτων που αφορούν την ίδια την επιβίωση. Έτσι, ώρα φυλή, σκουπίδια, αντιπλημμυρικό σχεδιασμό. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι ουδέτερη. Δεν είναι ουδέτερη. Συμφωνώ. Λοιπόν, εδώ έχετε αντιμετωπίσει από τα τέλη Γενάρη έναν διάλογο, ο οποίος στην καλύτερη περίπτωση είναι αυτιστικός, στη χειρότερη, παίρνω το χειρότερο εγώ σενάριο, είναι επικίνδυνος για τη δημοκρατία, επικίνδυνος για την τοπική αυτοδιοίκηση, επικίνδυνος για το ποια θα είναι η εθνική αντιπροσωπεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου ούτε λίγο το πολύ, τη μια μέρα ξυπνάμε με τα κυβερνητικά κόμματα να αναζητούν τεχνοκράτη και, και κοιμόμαστε με υποψηφιότητες κεντρικών πολιτικών στελεχών. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν ντρέπομαι που έχω τη στήριξη ενός κόμματος, δεν είναι ψόγος, το οποίο αρδεύει από μια παράδοση που η τοπική αυτοδιοίκηση, κύριε Οικονομέα και κύριε Καμπουράκη, δεν ήταν μια λογική που έλεγε δεν τα κατάφερε κάποιος να εκλεγεί, στείλ το να δήμαρχο. Και απήχε. Ναι, ναι, όχι, ναι, έχετε δίκιο. Ήταν δρόσα, ναι, δύναμη. Λοιπόν, έχουμε αγώνες πίσω μας ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 90 για τον πρώτο, δεύτερο και τρίτο βαθμό αυτοδιοίκησης, αλλά λέω το εξής. Επειδή είναι κρίσιμη μάχη, επειδή είναι η μάχη των μαχών, επειδή αν αλλάξουμε και αν αρχίζουμε να αλλάζουμε τα πράγματα στην περιφέρεια Αττικής, στη μισή πατρίδα, μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα τα αλλάξουμε σε ολόκληρη. Επιθυμώ και επιθυμούμε να φτιάξουμε ένα οριζόντιο μέτωπο. Δηλαδή, η προσπάθεια για τις αλλαγές στην περιφέρεια Αττικής δεν θα σταματάει σε ένα κομματικό ψηφοδέλτιο, αλλά προσπαθούμε να βρεθούμε με όλους εκείνους τους κοινωνικούς φορείς, τους επιστήμονες, τους ανθρώπους με πολιτική και κοινωνική αναφορά, που όλα τα προηγούμενα χρόνια βρεθήκαμε και σε εκείνους αγώνες. Mm-hmm. Να σας πω κάτι, συγγνώμη, yeah, Δημήτρη, θα γυρίσουμε πάλι στο «Η μάχη των μαχών» και γιατί την έχετε να κηρύξει «Η μάχη των μαχών», αν και είναι κάπως αυτονόητη η απάντηση, αλλά να σας τσιγκλίσω λίγο, αλλά υπέρ σας ήταν το τσίγκλημα, ότι δούμε. Η δική σας υποψηφιότητα, τουλάχιστον με τα κομματικά χρήματα, έγινε ομόθυμα δεχτή. Άλλοι συνάδελφοί σας ή υποψήφοι, τέλος πάντων, στο δικό σας το χώρο, δημιουργήσανε μεγάλες αναταράξεις στο κόμμα σας. Ναι, αλλά θέλω να σας πω, είναι αναταράξεις. Εσάς έγινε, δεν υπήρξε, δεν άκουσα εγώ τώρα καμία ένσταση από πουθενά. Όχι, αλλά είναι οι όποιες διαφωνίες. Για τον κύριο Μπουδούρη μιλάω κυρίως. Και για τον κύριο Καρυπίδη. Ναι. Οι όποιες διαφωνίες όμως είδατε ότι δεν γίνανε κρυπτό. Ήταν ανοιχτές, ήταν διάφανες. Δεν κλείδωσε κανένα ιερατείο στον 7ο όροφο της Κουμουνδούρου ο κύριος Τσίπρας, ο σύντροφος πρόεδρος Αλέξης, και μετά προσπαθούσαμε να μπαλώσουμε τα αμπάλωτα. Το λέω γιατί σε σχέση με αυτά που πολύ ευγενικά και ακροθυγώς σχολιάσαμε πριν, όπου αναζητούσαμε ακομμάτιστο, αναζητούσαμε τεχνοκράτη, εκβιάζαμε, βγάζαμε κάτι δημοσκοπήσεις με ονόματα που δεν ήταν καν ανακηρυγμένα παρά μόνο στα παραπολιτικά. Ήταν εκεί. Και εσάς τώρα, οι επιλογές σας μπροστά ήταν, αλλά είχαν μια πολιτική σκοπιμότητα. Δεν παίρνεις αλλιώς ένα πασοκογενή να τον εβάλεις υποψήφιο. Ναι, να σας πω. Εντάξει, τι σας λέω όμως και εγώ. Και πολλοί συντροφοί σας, που μιας και μιλάτε για συντρόφους, θεωρούν ότι είναι αμφιλεγόμενες όλες αυτές τις κινήσεις. Να σας πω, εγώ σας ξέρω χρόνια και ξέρω ότι έχετε μια συνέπεια σε αυτά που λέτε, σε αυτά που κάνετε. Υπήρξαν άλλοι οι οποίοι δώσανε αφορμές για συζητήσεις. Ωραία. Λέω λοιπόν ότι και καλώς γίνανε αυτές, γιατί προσέχετε, δείχνει και ένα δείγμα, προσπαθούμε να δείξουμε ένα δείγμα για τις αλλαγές που πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε, δηλαδή τις αλλαγές στην νοοτροπία. Διότι από τα αρχηγοκεντρικά κόμματα, ανάμεσα στα πολλά, η πατρίδα καταβαραθρώθηκε. Να θυμίσω ότι όλα τα λεφτά, ακόμα και στις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, είχαν παιχτεί στο αντιμνημονιακό. Έτσι ήταν αντιμνημονιακός ο κ. Κικίλιας. Τα βιντεάκια υπάρχουν στο YouTube και στο διαδίκτυο του κ. Σαμαρά να λέει ψηφίστε αντιμνημονιακά κτλ. Κτλ. Και δεν πέρασε από εκείνη τη μάχη των αυτοδιοικητικών εκλογών που όλα τα χρήματα τα είχε ποντάρει η Νέα Δημοκρατία στο αντιμνημονιακό ζάρι. Ο κ. Σαμαράς είναι μνημονιακότερος του μνημονίου. Λέω λοιπόν ότι εμείς δεν λειτουργούμε έτσι. Και όσον αφορά για τους πασοκογενείς που είπατε, σας λέω το εξής. Για να αρχίσει η μεγάλη αλλαγή που χρειάζεται η πατρίδα μας, και επαναλαμβάνω, μπορεί να ξεκινήσει από το μισό εκλογικό πληθυσμό, μπορεί να ξεκινήσει από το 35% του ΑΕΠ, γιατί αυτά είναι τα μεγέθη της περιφέρειας Αττικής. Mm-hmm. Εγώ θέλω να είμαι μαζί με ανθρώπους που μπορεί, κύριε Οικονομέα και κύριε Καμπουράκη, στις εκλογές του Ιουνίου του 2012 να εξαπατήθηκαν, αλλά είναι αυτή τη στιγμή άνεργοι. Αλλά δεν έχω να χωρίσω τίποτα. Εντάξει, μαζί συμφωνώ, είναι συνομήλικοι μου που ακόμα δεν έχουν πάρει τη βαλίτσα να φύγουν στο εξωτερικό.
Είναι μανάδες. Έχουν πάρει τη βαλίτσα να φύγουν από τις μανάδες τους. Και αναγκάζονται να μένουν από τα σπίτια τους. Αυτό πώς μπορούν. Λοιπόν, με έναν άνθρωπο ο οποίος πήγε στην 17η Ιουνίου, κανοναρχούμενος από διάφορους ότι άμα βγει για παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα έχουμε κουνουπίδια και χαρτί υγείας, το λέω γιατί είναι και επίκαιρο αυτές τις τελευταίες ώρες. Και ψήφισε τον κύριο Σαμαρά και πίστεψε ότι μπορεί να καινοτομήσει, να ανοίξει μια μικρή και μεσαία επιχείρηση και πάει στην περιφέρεια και δεν ξέρουν καν να τον καθοδηγήσουν. Όχι γιατί φταίνει οι ίδιοι υπάλληλοι, αλλά γιατί δεν υπάρχει σχέδιο. Με αυτόν τον άνθρωπο έχω να χωρίσω κάτι. Έχω να χωρίσω κάτι με ανθρώπους που δώσαμε τη μάχη για το ελληνικό, αλλά που δεν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές. Να σας πω δύο λεφτά τώρα, γιατί γενικολογούμε, καλό πράγμα είναι. Πολιτική, δεν γενικολογώ. Πολιτική συζήτηση. Δεν γενικολογώ καθόλου. Σας λέω. Όχι, εγώ θέλω να σας ότι δίνω μία μάχη η οποία έχω την τιμή να με στηρίζει μία παράταξη και ένα κόμμα που την αυτοδιοίκηση στο παρελθόν δεν την είχε όπως την είχε το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Και την ίδια στιγμή από τη Σαλαμίνα και το Εγάλεο, από το Χαλάνδρι και τα Καλύβια, προσπαθώ να έρθω σε επαφή με κανονικούς ανθρώπους που αυτή τη στιγμή πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουμε μια καινούργια αρχή. Αναλαμβάνετε Περιφερειάρχη στην Αττική. Μάλιστα. Τι θα κάνετε όταν θα χρειαστεί να το χωροθετήσετε, να βάλετε σε ορισμένες περιοχές τα σκουπίδια και οποιαδήποτε περιοχή, όπου και αν πάτε σου λέει, με συγχωρείτε κύριε Αδούρου μου, σ' αγαπώ, σε εκτιμώ, εναντίον του μνημονίου είμαι, εναντίον της Τρόικας είμαι, αλλά σκουπίδια εγώ δεν θέλω. Να πάνε δίπλα. Πας δίπλα. Α, και εγώ εναντίον του μνημονίου, αλλά τα σκουπίδια μου να πάνε παραπέρα. Αυτό ποιος είναι το λειτουργείο. Υπάρχει κάποιο σχέδιο. Ποιο? Περιφερειάρχης ότι λειτουργούν έτσι πολίτες. Γιατί δεν λειτουργούν έτσι πολίτες. Ξέρετε κανένα. Πιστεύετε ότι θα το αντιμετωπίσετε αυτό. Ωραία. Θα σας πω γιατί μόλις τες είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με επιτροπή κατοίκων από τη Φυλή. Άραγε έχει πάει ο απερχόμενος περιφερειάρχης στη Φυλή. Που 54 χρόνια τώρα εκεί πετάμε όλα μας τα σκουπίδια. Ναι, δεν ξέρω. Πάει εκεί. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Α, γιατί έχουμε δει διάφορες κορδέλες αναπλάσεις πλατιών, δρόμων κτλ. Λοιπόν, εγώ λέω ότι ένα μήνα τώρα, αλλά όχι ξαφνικά ένα μήνα τώρα, και από παλαιότερα, όταν κάναμε την προσπάθεια, υπερνομαρχία είχαμε τότε με τον Μανώλη Γλέζο και μετά. Έχετε διαμορφώσει ένα σχέδιο, τι θα κάνετε. Ακριβώς. Υπάρχει ένα σχέδιο. Το οποίο προσέχετε, γιατί ακούω τώρα και ακούω σήμερα το πρωί τον κύριο Κουμουτσάκο στο ραδιόφωνο. Δεν το φτιάχνουμε τώρα εμείς το σχέδιο. Ναι. Βρου και με σύμβουλο επικοινωνίας και καμιά επικοινωνιακή ομάδα και κανένα ηλουστρασιόν και ένα καλό τυπογραφείο. Το οποίο θα το μοιράσουμε όπου προλάβουμε, γιατί δεν μπορείς να προλάβεις. Είναι ένα σχέδιο το οποίο έχει φτιαχτεί από αυτούς που πρέπει. Με τη βοήθεια της Επιτροπών Κατοίκων σε διάφορες περιοχές, γιατί είναι η Κερατέα, αλλά είναι και η Φυλή, όπως σας είπα. Mm-hmm. Λοιπόν, από τεχνοκράτες, καλώς εννοούμενο, από επιστήμονες, τεχνοκράτες δηλαδή που. Χρειάζονται κι αυτοί. Χρειάζονται. Απλώς, τι λέω. Μη μου πείτε, δεν έχουν δει τα μάτια σας ως δημοσιογράφοι ή πάρα πολλούς που μόλις ένα καράβι βουλιάζει κοιτάνε να μπουν στο επόμενο. Εδώ μιλάμε. Γιατί εσείς δεν τα ζείτε αυτά. Για ανθρώπους λοιπόν. Εσείς δεν τα ζείτε για ανθρώπους που... και μου δίνει τρομερό πείσμα, αισιοδοξία και δύναμη, οι οποίοι εργάζονται πάνω στις προτάσεις μας, όχι για να γίνουν κάτι, εάν και εφόσον η περιφέρεια αλλάξει χέρια ή αν εφόσον αύριο μεθαύριο η διακυβέρνηση της πατρίδας μας έχει το ΣΥΡΙΖΑ στο τιμόνι. Είναι λοιπόν ένα πρόγραμμα το οποίο σας λέω και μία είδηση τώρα, όπως όσον αφορά τα σκουπίδια, μάλλον δεν είναι μόνο τα σκουπίδια, είναι στερεά και υγρά απόβλητα, τον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό, τα ζητήματα των κοινωνικών υποδομών και το ΕΣΠΑ, αλλά και το περιβάλλον, θα το παρουσιάσουμε θεματικά, διότι αντιλαμβάνεστε, ακόμα και όταν απέναντί μας δεν έχουμε μέσα μαζικής ενημέρωσης που σκοπίμως δεν μας επιτρέπουν να μιλήσουμε, ως αξιωματική αντιπολίτευση, δεν μπορεί στα 15 λεπτά που έχουμε τον Οικονομέα και τον Καμπουράκη να παρουσιάσω κοστολογημένες προτάσεις. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Απλώς ρώτησα αν έχετε σχέδιο και κάποια στιγμή θα το ανακοινώσετε. Όχι, εκτενώς, καταρχάς φαντάζομαι. Πρέπει να σας πω ότι με πολύ χαρά οι πολίτες γνωρίζουν πολύ περισσότερο από τους δημοσιογράφους ή άλλους διαμορφωτές της κοινής νόμης, όπως λέμε, τις προτάσεις τις οποίες θα παλέψουμε. Ώρα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Δήμους σε σχέση με το παραλιακό μέτωπο. Είναι μια πρόταση η οποία έχει φτιαχτεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και στα σχέδια του ΤΑΙΠΕΔ και της κυβέρνησης, πρέπει να σας πω ότι η αντίκρουση δεν είναι επί της συγκεκριμένης πρότασης. Μπορείτε να μου πείτε τρεις περιοχές στις οποίες θα πάνε σκουπίδια.
Όχι, δεν θα σας πω τρεις περιοχές που θα πάνε τα σκουπίδια. Διότι εύκολο να, αυτός που έχει τα σκουπίδια στην περιοχή λέει γιατί να φύγουνε. Όχι, όχι. Συμφωνώ και εγώ. Δεν θα σας πω γι' αυτό το λόγο, για να φύγω το πολιτικό κόστος και να μην με μαυρίσει κερατέα, έτσι. Γιατί κάπως έτσι δεν κινηθήκαμε από το 2004 και μετά. Αλλά γιατί το δικό μας σχέδιο, το οποίο είναι σε τρία επίπεδα, δηλαδή σπιτιού, δήμων και επίπεδο περιφέρειας ή συστοματώσεων πολλών δήμων, έχει έναν συλλογικό σχεδιασμό ήπιας διαχείρισης των σκουπιδιών, το οποίο αφορά ολόκληρη την περιφέρεια. Δηλαδή, δηλαδή για 54 χρόνια δεν ρημάξαμε με καρκίνους στη Φυλή και άμα έρθει Δούρου θα πάμε κάπου αλλού. Δεν είναι αυτή η λύση. Και φαντάζομαι θα το ανακοινώσετε μέχρι. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι είναι σε δημόσια διαβούλευση. Ναι, όποιος έχει την πολυτέλεια και έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, έχει ΔΕΗ, δεν του την έχουν κόψει, δεν είναι με τα κεράκια, μπορεί στο διαδίκτυο να δει τις προτάσεις μας τόσο για το παραλιακό μέτωπο, για τους ορεινούς όγκους, για το ρυθμιστικό σχέδιο, για τον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό. Και θα κάνουμε μια προσπάθεια αφενός να τα παρουσιάσουμε τμηματικά, ώστε να γίνουν και καλύτερα κατανοητά ακόμα και από τους συναδέλφους σας, όσοι έχουν αυτιά να πούμε. Θα το περιμένουμε. Αλλά αυτό μέχρι τις εκλογές θα γίνει. Αλλά κύριε Οικονομέ και κύριε Καμπουράκη, κάνουμε και μια άλλη προσπάθεια, όποιος έχει παρακολουθήσει τον τρόπο με τον οποίο κινούμε και κινούμαστε το τελευταίο ένα μήνα. Προσπαθούμε να μιλήσουμε με τους πολίτες, αδιαμεσολάβητα. Με ρωτάνε συναδελφοί σας, ποιον θεωρείς ισχυρότερο αντίπαλο, ποιον φοβάσαι για τον δεύτερο γύρο, ποιον φοβάσαι στον πρώτο. Και τους λέω με το χέρι στην καρδιά, τρομάζω με την άγνοια η οποία καλλιεργήθηκε τα τελευταία 3,5 χρόνια, μετά δηλαδή από τον ορισμό του θεσμού της περιφέρειας και της αποκεντρωμένης διοίκησης των πολιτών. Αλλά σας στοιχηματίζω ότι αν σας κάνω τώρα μερικές ερωτήσεις, ούτε εσείς μπορείτε να μου απαντήσετε. Μία άγνοια που ξέρετε εν τέλει είναι επικίνδυνη. Γιατί οδηγεί τους πολίτες. Διότι οδηγεί, προσέχτε, τους πολίτες στην πολιτική περιφεροποίηση. Δεν ξέρουν οι πολίτες τίποτα για την περιφέρεια. Ακριβώς, τι κάνει η περιφέρεια. Για να μην σας πω ότι αν βγούμε εδώ στη Μεσογείο και αρχίσουμε να ρωτάμε, πες μου ποιος είναι περιφερειάρχης και δώσε μου και κανένα όνομα αντιπεριφερειάρχη. Τον περιφερειάρχη κάπως τον ξεβέβαια. Ναι, γιατί τρεις εβδομάδες τώρα τον ξαναείδαμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τρεις εβδομάδες τον ξαναείδαμε. Λέω λοιπόν ότι αυτή η άγνοια είναι και επικίνδυνη. Διότι όταν δεν γνωρίζεις, δεν ελέγχεις. Και όταν δεν ελέγχεις, κάνουν πάρτι τα συμφέροντα εις βάρος των πολιτών. Πριν αρχίσει να μας πιέζει ο χρόνος. Το ότι ονομάζεται μάχη των μαχών, αριθμητικά έτσι βγαίνει βέβαια. Η περιφέρεια είναι μια πολύ μεγάλη περιφέρεια. Δεν είναι λίγο ρίσκο πολιτικά, δηλαδή αν χάσετε, δεν θα έχετε χάσει μια μάχη. Τη μάχη των μαχών, μάλιστα, δηλαδή δεν θα μπορεί μετά η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία ή όποιος κερδίσει τέλος πάντων να λέει ότι την πάτησε η Δούρου, την πάτησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί στο πρόσωπό σας βέβαια θα κερδίσει ή θα χάσει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Για να δούμε εκ του ασφαλούς τι μπορούμε να πούμε τώρα, έτσι, δύο μήνες πριν από την κάλπη των εκλογών. Το πρώτο είναι ότι εάν χάσω, δηλαδή αν δεν θα είμαι η πρώτη γυναίκα αριστερή περιφερειάρχης, θέλω να σας πω ότι θα μείνω στην περιφέρεια. Και με μία έννοια δράτω με τις ευκαιρίες, αν το πω χήμα, σας εκμεταλλεύομαι. Δηλαδή μου δίνεται ένα δημόσιο βήμα για να απευθυνθώ σε περισσότερους πολίτες ακούν αυτή τη στιγμή και να τους πω ότι εγώ θα μείνω στην περιφέρεια. Θα μείνω και ως περιφερειακός σύμβουλος. Δηλαδή, δεν δίνω μία μάχη η οποία, αν δεν μου κάτσει μετά από κανένα δύο σύμβουλο. Μην το λέτε, είναι προς τιμή σας και χαίρομαι γι' αυτό. Όχι, αλλά το λέω. Όχι, γιατί καλά το κάνετε. Το λέω, διότι αντί ο απερχόμενος περιφερειάρχης να μας απαντήσει γιατί δεν έχει αποχετευτικό σύστημα μεγάλες περιοχές της Αττικής, έτσι όπως έβλεπα σήμερα το βίντεο που έδινε τη μάχη το 2010. Λέει, ας πούμε, προσπαθεί να εξηγήσει ότι η Δούρου, ρε παιδιά, άμα γίνει και κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί και να φύγει κτλ. Θα μείνω. Θα μείνω και ως περιφερειάρχης, θα μείνω και ως απλή περιφερειακός σύμβουλος. Επειδή το θίγεται αυτό όμως, μισό λεπτό. Δεν έφυγανε μόνο οι υπόλοιποι. Και οι δικοί σας φύγανε την προηγούμενη φορά. Λέω λοιπόν ότι θα μείνω. Εντάξει. Έτσι. Α, το κρατάμε δηλαδή, αυτό. Το δεύτερο. Μην τους κακίσετε τους άλλους, διότι δεν φύγανε οι παλαιοκομματικοί. Τι του δηλαδή, ΣΥΡΙΖΑ φύγανε. Με συγχωρείτε, αν ανέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, εσύ θα μείνει περιφερειακό σύμβουλο και όχι υπουργό. Ναι. Και κρατήστε το. Κρατήστε το, κρατήστε και το βίντεο. Γιατί επαναλαμβάνω, αρχίζουμε. Αρχίζουμε. Τότε άλλαξε τελείω. Άλλαξε ρότα τότε. Δεν άλλαξε καμία ρότα. Όχι θετικά το λέω αυτό. Γιατί δεν άλλαξε καμία ρότα. Αν θεωρούσα και αν θεωρούσαμε ότι ο Δήμος, η περιφέρεια είναι μια ιστορία που φτιάχνει καριέρες, είναι μια ιστορία μεταβατική ή είναι μια ιστορία για να κάνεις αρχή στην κεντρική πολιτική σκηνή, ενδεχομένως ναι. Μάλλον θα ήμουν απολογούμενη τώρα. Επειδή πιστεύω ότι η αυτοδιοίκηση πρέπει κάποια στιγμή να γίνει αυτοδιοίκηση και όχι ετεροδιοίκηση, επειδή πιστεύω ότι είναι κεντρική πολιτική σκηνή η περιφέρεια, είναι η μισή χώρα, θα είμαι εδώ.
Εντάξει, το μου δεύτερο... κάνει εντύπωση γιατί με αυτή την ιανία θα πάει χαμένη μια πολύ αξιόλογη δουλειά που έχετε κάνει στο πεδίο των εξωτερικών σχέσεων. Καθόλου. Άμα την εγκαταλείψετε, δεν καθόλου θα πάει χαμένη. Δεν πάει. Αντιθέτως, έχω οπλοστάσιο, για να το πω απλά και λαϊκά. Τεράστιο οπλοστάσιο. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το καλό σενάριο είναι αυτό, μην αρχίσουμε να συζητάμε αν θα διαλυθεί, αν δοκιμάζεται. Η μισή δουλειά της, τους περιφερειάρχης είναι στις Βρυξέλλες. Αυτό. Είναι καλύτερο. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση των περιφερειών. Αλήθεια. Αλήθεια. Και αλήθεια. Είναι αλήθεια. Πολύ σπουδαίο πλωστάσιο αυτό που απέκτησα, όχι ως τομέαρχης εξωτερικής πολιτικής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά όλα τα προηγούμενα χρόνια. Εσείς τώρα θα είσαστε το δεύτερο. Προς το παρόν είστε ακόμα, έτσι. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια όλο αυτό. Να, ούτως άλλως συλλογικά δουλεύαμε, δεν ήταν μια γυναικός αρχή αυτή η ιστορία. Ναι. Κυρία μια Δούρου, επειδή θα μας πιέσει το ο χρόνος όμως, σε λίγο. Γιατί θα πει κάποιος ότι σας απάντησα, ναι. Το βράδυ της Κυριακής των εκλογών, σε αντίθεση με διάφορα υποκριτικά που ακουγόντουσαν μέχρι να βρεθεί η υποψηφιότητα του κυρίου Κουμουτσάκου, περιμένουμε τώρα τι θα κάνει το Πασόκ και ο κύριος Γουρός, εμείς είπαμε από την αρχή ότι η μάχη έχει διπλό χαρακτήρα. Είναι και αυτοδιοικητική και πολιτική. Δεν κρυφτήκαμε. Δεν είπαμε ότι θέλουμε τεχνοκράτη το βράδυ της Κυριακής των εκλογών. Δεν θα μας νοιάζει όταν θα σχολιάζουμε εδώ όλοι μαζί. Θα μπει ένας χάρτης, φαντάζομαι, και στο Μέγα και θα είμαι. Εννοείται δηλαδή, κάτσε, κυρία λοιπόν, μου τώρα. Και μόλις βρήκαμε κομματικό στέλεχος που αποφάσισε να δώσει τη μάχη, θα χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, δύο λεφτά. Εάν δεν πάτε καλά εσείς στις εκλογές, ο κόσμος είναι υπέρ του μνημονίου. Γιατί δεν είπαμε εμείς ότι είναι μόνο αντιμνημονιακός ο αγώνας. Εμείς λέμε το εξής. Είμαστε η μόνη δύναμη σε σχέση με όψιμους αντιμνημονιακούς, ανθρώπους που πιστεύουν ότι το μνημόνιο είναι ευλογία, ξεχάσαν να το διαβάσουν, τώρα διαπραγματεύονται στα τηλεπαράθυρα, αλλά πάνε το βράδυ στην Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου και ψηφίζουν ναι σε όλα. Ήμασταν η μόνη δύναμη οι οποίοι είχαμε πει ότι το μνημόνιο δεν είναι ευλογία. Και εντάξει, είμαστε η μόνη δύναμη. Μα το είπαμε αυτό, έχετε μια συνέπεια. Όχι, το είπαμε, όχι, το είπαμε, μισό λεπτό. Και είμαστε και η μόνη δύναμη η οποία δεν θεωρούμε ότι το μνημόνιο παλεύεται με τσιρίδες και οι αχές στα τηλεπαράθυρα, για να μην πω και το ζόφο ότι το μνημόνιο δηλαδή θα παλευθεί με τη σβάστηκα. Ήμασταν η μόνη δύναμη που είπαμε ότι το μνημόνιο, όπως επίσης το μνημόνιο σπίθωνα γύρω από το λαιμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, παλεύεται με πρόγραμμα και προτάσεις. Όχι μόνο. Είστε και το κουκουέ το λέει αυτό. Γιατί λέτε είμαστε η μόνη δύναμη. Λέω για τους όψιμους αντιμνημονιακούς. Είστε ευφυής άνθρωπος. Εσείς, αφού κάνετε δημοψήφισμα και πολιτικό αγώνα, αν ιτηθεί η Δούρου για διάφορους λόγους. Το πολιτικό διακύβευμα σημαίνει ότι είναι, ο κόσμος είναι υπέρ της κυβέρνησης, υπέρ του μνημονίου, υπέρ. Ή εάν νικηθεί, εάν νικήσει. Δεν προσωπικό σου λέει το θέμα. Δεν τα τη Δούρου. Δεν είναι η Δούρου για το ΣΥΡΙΖΑ, λέω. Γιατί άμα ιτηθεί Δούρου είναι και εύκολο, κατάλαβες. Εντάξει, ωραία, είναι πιο ρίσκο. Είναι το ρίσκο που λέγαμε. Μισό λεπτό. Εάν κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ στις αυτοδιοικητικές εκλογές και στις ευρωεκλογές, τότε πράγματι ο κόσμος είναι εναντίον του μνημονίου, αλλά αν ιτηθεί δεν είναι τίποτε. Να το ξαναπάμε από την αρχή. Όχι όλο. Όχι από την αρχή, γιατί δεν λέω εδώ και 20 λεπτά. Ναι. Λέω το εξής. Εάν το βράδυ της Κυριακής των εκλογών έχει κερδίσει η δική μας προσπάθεια, μάλιστα, το μήνυμα κατ' εμέ είναι διπλό. Είναι μία νίκη για την αυτοδιοίκηση που μετά από δεκαετίες θα προσπαθήσουμε να σταματήσει να είναι ετεροδιοίκηση. Και είναι και ένα πολιτικό μήνυμα που λέει ότι επιτέλους θα βρεθούν στην διακυβέρνηση του τόπου, και είναι μια καλή αρχή η περιφέρεια Αττικής, επαναλαμβάνω, είναι μισή χώρα, εκείνες οι δυνάμεις που δεν ξορκίζουν το μνημόνιο στα τηλεπαράθυρα, δεν ξορκίζουν το μνημόνιο προεκλογικά και πέραν τούτου ουδέν. Ωραία. Αν ιτηθεί. Εάν ιτηθεί αυτή η προσπάθεια, νομίζω ότι θα πρέπει εκείνο το βράδυ των εκλογών να δούμε καταρχάς ποιος κέρδισε. Ποιος θα έχει κερδίσει. Δηλαδή, ποιο μήνυμα θα είναι, γιατί μέχρι στιγμής, όπως είπατε και εσείς στην αρχή της εκπομπής, είμαι μόνη μου. Δηλαδή, τις τελευταίες μέρες είχαμε τον κύριο Κουμουτσάκο να μένουμε τον κύριο Σγουρό. Ναι. Θέλουμε να δούμε τι θα έχει. Ωραία, συγγνώμη, επειδή τελειώνει ο χρόνος μας. Για να μην ιτηθεί, μπορείτε να μου πείτε, τρεις-τέσσερις τίτλους. Γιατί να ψηφίσω εσάς ως πολίτης της περιφέρειας και όχι τον κύριο Σγουρό που έχει και εμπειρία, ας πούμε. Τι εμπειρία έχει, έχει πλεονασμά. Όχι στο. Σας παρακαλώ. Εμπειρία είπα, δεν είπα εγώ, άστε. Μου κάνετε μια χάρη ως πολίτης. Είμαι δημότης Εγάλεω, αλλά έτσι ανήκω και εγώ στην περιφέρεια Αττικής και θέλω να αλλάξω τα πράγματα σε επίπεδο περιφέρειας Αττικής. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου κάνετε μια χάρη και να το ρωτήσετε γιατί επέρεται για αυτό το πλεόνασμα.
Θα το ρωτήσουμε, μην έχετε. Δεν χρόνο. Το ρωτάει κανένα. Εμείς θα το ρωτήσουμε. Υποσχόμεθα. Σουριανά έτσι τηλεοπτικές ρούγες και λέει ότι έχει πλεόνασμα και δεν του λέει κανένας. Αυτό το αποθεματικό, λες και είσαι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ας πούμε. Από πού το βρήκες? Να έχεις κάνει μόνο 12,5% έργων, να έχεις εκτελέσει από αυτά που έχεις αναγγείλει σε μία περίοδο και σε μία περιοχή που οι διεθνείς οργανισμοί λένε ότι έχουν ανθρωπιστική κρίση. Πού τα έχει βάλει τα λεφτά, στο μουσκιο? Δηλαδή, αντί να φτιάξει υποδομές, εγώ δεν λαϊκίζω και το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ουδέποτε φλερτάρω με το λαϊκισμό. Δεν είπα να στηθεί στην πλατεία Συντάγματος ή στην πλατεία Καλυβίων και να μοιράζει μακαρόνια και να φωνάξει και τις κάμερες και να λέει τι ευαίσθητος περιφερειάρχης είμαι. Αλλά εδώ έχουμε χάσει κάθε έννοια λογικής. Είναι δυνατόν, αντί να φτιάξει αναπτυξιακές υποδομές, μόνιμες θέσεις εργασίας και να μην έχουμε αυτό το σκλαβοπάζαρο των μη κυβερνητικών οργανώσεων με τα πεντάμινα, να βγαίνει και να λέει ψηφίστε με, γιατί εγώ δεν εκμεταλλεύτηκα και δεν επένδυσα τα χρήματα. Μάλιστα. Σας παρακαλώ, ρωτήστε είναι τον Γιώργο. Είναι μια ουσιώδη κριτική. Έχει παρουσιαστεί τις τελευταίες τρεις εβδομάδες. Είναι το βασικό του επιχείρημα. Λοιπόν, και μας λέει κάτι για το οποίο. Κανονικά είναι ντροπή, δηλαδή είναι πλεόνασμα πραξίας, ανικανότητας αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από ίδιους πόρους. Νομίζω ότι είναι χρήματα δεσμευμένα για έργα, πάντως τα οποία δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Μισό λεπτό, κύριε Καμπουράκη, γιατί το άκουσα και από έναν συνυποψήφιό μου που λέει ότι εμείς το ΕΣΠΑ θα το κάνουμε αλλιώς. Δεν μιλάμε για το ΕΣΠΑ. Και το ΕΣΠΑ δεν μπορεί να το κάνει κι αλλιώς, γι' αυτό και πρέπει να το ρωτήσετε και για άλλα που έχει τάξει και δεν θα γίνουν. Το ΕΣΠΑ έχει θεματικούς άξονες, έχει κωδικούς, έχει έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορείς να πάρεις τα λεφτά από έναν άξονα και να τα κάνεις κάτι άλλο. Θα τον δέχεστε εσείς τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής? Επέρετε. Ξαναλέω, δύο είναι οι χάρες που σας ζητάω. Να το ρωτήσετε γιατί επέρετε το πλεονάσμα. Και δεύτερον, γιατί τάζει πράγματα τα οποία δεν προβλέπονται από το ΕΣΠΑ. Λοιπόν, εδώ λέμε από τους ίδιους πόρους. Από τους ίδιους πόρους. Με τους ίδιους. Εγώ έχω μια καλύτερη ιδέα. Θα κανονίσουμε. Κύριε Οικονομέα και κύριε Καμπουράκη, μας εξηγεί ότι τους έχει παρκάρει. Και εμείς πρέπει να χειροκροτήσουμε την ώρα που έχουμε 60% νέους άνεργους, κλείνουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, δεν έχουμε αποχετευτικό σύστημα. Επαναλαμβάνω. Δεν μπαίνω στη λογική δώστα όλα. Ναι, το για να θυμηθώ και το πολιτικό του παρελθόν. Θα σας αφήσουμε την επιλογή, θα μας αφήσετε να το ρωτήσουμε εμείς. Θα κανονίσουμε μια μέρα να κάνετε μια συζήτηση δυο σας και να το ρωτήσετε ίδια, με διαιτές εμάς. Να σας πω κάτι, και όχι μόνο με τον απερχόμενο, και με τους άλλους. Και με τους άλλους, γιατί τον αφιέρω εγώ. Και να πετάω ρουκέτες και αφελείς, είναι άπειροι, δεν ξέρουν τι τους γίνονται με επιθετικούς προσδιορισμούς και δεν γίνεται σοβαρός απολογισμός 3,5 χρόνια τι έκανε η περιφέρεια, εντάξει. Ωραία. Άρα κλείσαμε για ένα δίδυμο να συζητήσουν με την κυρία Θούρου και τον κύριο Σγουρό. Να κάνουμε και κανένα νούμερο. Λοιπόν, αστείευα. Ναι, αλλά επαναλαμβάνω, αν θέλετε να κρατήσουμε κάτι, είναι ότι οι πολίτες αγνοούν τη σπουδαιότητα της περιφέρειας Αττικής, το τι αρμοδιότητες έχει, τι μπορεί να κάνει, παρόλο που έχει τη θηλιά μνημονιακών δεσμεύσεων. Και αυτός είναι ο μεγάλος μου αντίπαλος και το βράδυ των εκλογών. Και ναι, κύριε Καμπουράκη, και ας μην κοπεί αυτό και παρουσιαστεί ως αλαζονικό. Από πού να πει. Εάν το βράδυ, όχι από εσάς τους δύο, αν το βράδυ των εκλογών η δική μας προσπάθεια, μια προσπάθεια που δεν ξεκινάει και τελειώνει στο ΣΥΡΙΖΑ και που έχει και μέλλον, την επαύριο των εκλογών, χάσει, ναι, το πιστεύω ότι θα έχει χάσει περιφέρεια Αττικής, θα έχει χάσει πατρίδα μας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Το ποτάμι αντικειμενικά απειλεί το ΣΥΡΙΖΑ να μας κάνει και μια πολιτική δήλωση για αυτό το... Δεν το έχω καταλάβει γιατί γίνεται αυτή η κουβέντα τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή γιατί συγκρίνουμε μια προσπάθεια μερικών 24 ώρων με το ΣΥΡΙΖΑ που είναι μια παράταξη δεκαετιών, αγώνων, κοινωνικού έργου. Καλά, δεν τα συνέκρινε κανείς. Το λέω γιατί προσέχετε. Και άλλοι ρωτάνε και λένε μα από το ΣΥΡΙΖΑ κόβει. Είναι ανίκιο. Είναι λάθος πλαίσιο, να συζητάμε. Είναι μια προσπάθεια μερικών ημερών και από εδώ έχεις μια προσπάθεια κινημάτων. Κυρία Δούρου, για την προσπάθεια αυτή των μερικών ημερών έχουν αφιερώσει δηλώσεις όλη η πολιτική αρχή και ο κύριος Τσίπρας. Άρα έχει ένα ζήτημα, ας πούμε, λέω, γι' αυτό σας λοιπόν, ρωτάμε. Λέω λοιπόν ότι το πρώτο που λέω εκ του ασφαλούς είναι ότι η κουβέντα δεν γίνεται σωστά. Δηλαδή και με τον τρόπο που. Να τη δεχτούμε, αν είναι κριτική για μας αυτό. Όχι. Μα ρωτάγατε μόνο εσείς, θα είχαμε τελειώσει. δεν γίνεται σωστά. Αδική, επαναλαμβάνω, μια πορεία δεκαετιών αγώνων, παρέμβαση.
βασική. Δεν άκουσα κανένα πάντως να κάνει σύγκριση. Προφανώς δεν αδικεί αυτό. Απλώς είναι ένα καινούριο, μια καινούργια προσπάθεια. Το δεύτερο που λέω είναι ότι ασφαλή συμπεράσματα μπορεί να δει και από ποιοι αντέδρασαν πρώτοι, ποιοι είχαν πρώτη αντίδραση. Έτσι, σε όλη αυτή την ιστορία με την ελιά, με τους 58, που μάλλον νομίζουν ότι απειλούνται από τον κύριο Θοδωράκη. Μια ιστορία που δεν καταλαβαίνω, δεν μπορούσαν να βρουν ούτε ένα άλλο όνομα. Η ελιά είναι μια ιστορία που ως όνομα έχει χρησιμοποιηθεί στην Ιταλία. Ούτε, τον ταλέμα τότε. Ναι, ούτε εκεί δεν μπορούσαν να είναι λίγο πιο, αν θέλετε, καινοτόμοι. Και επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί αλλάζουν και ονομασίες. Να σου πω ένα ιστορικό παράδειγμα. Το 1972 ο Μαγκόβερν έχασε στις εκλογές, κέρδισε μόνο μία πολιτεία και ήταν το περιβόητο Νίξον Μαγκόβερν, δηλαδή οι Ρεπουμπλικάνοι Δημοκρατικοί, 49-1. Δεν άλλαξαν όνομα. Τι ντρέπονται, ντρέπονται για την ιστορία τους. Προσπαθούν να μπερδέψουν τον κόσμο με έβηχα ονόματα. Νομίζω ότι αν απειλεί κάτι το ποτάμι, ενδεχομένως απειλεί τους 58, τους 60%. Τώρα και εσείς, εντάξει, δίκιο έχετε, αλλά και εσείς όταν κάνατε ευρύτερο άνοιγμα κτλ., το συνασπισμό ΣΥΡΙΖΑ τον κάνατε. Ναι, θέλω όμως να σας πω ότι. Δηλαδή, εντάξει, φορά, όταν από ένα κόμμα φτιάξατε μια παράταξη μεγάλη. Δεν είναι το ίδιο. Κάτι, εντάξει, όχι, δεν είναι το ίδιο. Διότι, προσέχτε, εκεί ανοίξαμε σε άλλες δυνάμεις και μάλιστα προσπαθήσαμε να κρατήσουμε με μια σκυτάλη ακόμα και στο όνομα, ναι, συνασπισμός, δηλαδή, ναι, συμμαχίες, ενώ εδώ οι ίδιοι άνθρωποι, προσέχτε, δεν ήταν καινούργοι, εδώ παίζουμε τις μουσικές καρέκλες. Χτες έβλεπα τον κύριο Λοβέρδο να δίνει συνέντευξη σε μια συνάδελφό σας και νόμιζα ότι έχει έρθει από τη Ζυρίχη. Οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιοι. Γύρω-γύρω-γύρω τις καρέκλες, γύρω-γύρω διαφορετικές ονομασίες. Εγώ δεν ήμουν το καλό Πασόκ και το κακό Πασόκ. Και πού πήγε το καλό Πασόκ? Έχει πάει στην ελιά, έχει πάει στο ποτάμι. Το κακό έχει μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω ότι να μας πούνε κι αυτοί. Τιμούνε την πορεία τους. Τιμούνε το τι υπηρετήσανε ή όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ. Φαντάζομαι ότι τις επόμενες μέρες θα προσπαθήσουμε. Θα ξανάρθουμε. Όχι, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και το ραντεβού που μόλις προγραμματίσαμε. Το οποίο έχει δίκιο, κύριε Καμπουρά, κύριος οικονομέας, πρέπει να γίνει επιθεματικών κιόλας. Δηλαδή, τι λέμε για τα σκουπίδια, τι δεν έγινε. Βεβαίως, βεβαίως. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Πάμε.